Στο πλαίσιο της προεκλογικής περίοδου όπου οι υποψήφοι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ κινούνται σε ολόκληρη την περιοχή προκειμένου να διασφαλίσουν την καλύτερη δυνατή θέση του ΠΑΣΟΚ στα αποτελέσματα που θα έχουμε μετά την ημέρα των εθνικών εκλογών, συνεχίζω εγώ την περιοδία που άρχισα πριν από καιρό στη Ρόδο, σήμερα στην ΚΟ και αύριο θα συνεχίσω στην Γιάννηνα και θα επιδιώξω να επισκεφτώ και τα άλλα νησιά. Επειδή όμως δεν είχα την ευκαιρία μετά από τις τελευταίες εθνικές εκλογές της 6ης Μαΐου να επικοινωνήσω μαζί σας και διημών μέσω, δηλαδή διημών και με τον κόσμο της ΚΟ και με τον κόσμο που παρακολουθεί τους αναγνώστες, τις αναγνώστηριές σας, τους τηλεθεατές, της τηλεθεάτριας σας. Θέλω καταρχήν να ευχαριστήσω εσάς τον καθένα προσωπικά για την κάλυψη που κάνατε κατά την περίοδο του πρώτου προεκλογικού αγώνα σε ό,τι σχετίζεται με μένα αλλά και για το κόμμα μου, το ΠΑΣΟΚ. Και θέλω να σας ευχαριστήσω ξανά που είσαστε εδώ παρόντες προκειμένου να συνεχίσετε την αποστολή σας, να ενημερώνετε δηλαδή τον κόσμο όσο καλύτερα γίνεται για τα τεκτενόμενα, για τις εξελίξεις, για το τι συμβαίνει στην πατρίδα μας και στην περιοχή μας. Θέλω όμως με αφορμή αυτή την πρώτη συνέντευξη, την προεκλογική εδώ στην ΚΟ, να ευχαριστήσω από τα βάθη της καρδιάς μου όλο τον κόσμο που στήριξε την προσπάθειά μου, όλο τον κόσμο που ψήφισε ΠΑΣΟΚ, όλο τον κόσμο που βοήθησε προκειμένου το κόμμα μας να διατηρήσει μια θέση παρά το γεγονός ότι είναι βέβαιο και φάνηκε πως το σύνολο, η μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού ήθελε να τιμωρήσει και τιμώρησε το ΠΑΣΟΚ και αυτό έδειξε το αποτέλεσμα των εθνικών εκλογών. Παρά τα αυτά, εγώ θέλω να ευχαριστήσω σε ό,τι σχετίζεται και με μένα, γιατί ο κόσμος με τίμησε, ο κόσμος βοήθησε την προσπάθειά μου και εγώ θέλω να υποσχεθώ ξανά ότι θα είμαι δίπλα στον καθένα, θα είμαι δίπλα σε όλους προκειμένου να συνεχίσουμε μαζί και την προσπάθεια που ξεκινήσαμε στον χώρο του τουρισμού αλλά και τους αγώνες που θέλουμε να συνεχίσουμε, ιδιαιτέρως τώρα που φαίνεται ότι η πατρίδα μας μπαίνει μάλλον στην πιο κρίσιμη φάση της μεταπολεμικής της ιστορίας, γιατί μετά τις εκλογές που έρχονται θα καθοριστεί πια στην κυριολεξία που θα βρεθούμε και που θα πάμε. Ξέρετε πολύ καλά ότι το ΠΑΣΟΚ μετά τις εκλογές της 6ης Μαΐου είχε επιμείνει με τα μανίας να συγκροτηθεί κυβέρνηση. Κυβέρνηση στην οποία ήθελε τη συμμετοχή του ΣΥΡΙΖΑ, τη Νέα Δημοκρατία βεβαίως που ήταν και το πρώτο κόμμα, τη συμμετοχή της ΔΗΜΑΡ, έτσι ώστε να καταφέρουμε να ξεπεράσουμε τα όποια προβλήματα, αφού μάλιστα δημιουργήθηκαν μετά από τα αποτελέσματα της 6ης Μαΐου διαφορετικές προϋποθέσεις, διαφορετικές εντολές και ένα σκηνικό που και στην Ευρώπη πια άρχισε να αλλάζει και να επιτρέπει να ακολουθήσεις ή να επιδιώξεις, να υπηρετήσεις διαφορετικές πολιτικές. Εμείς λοιπόν δεν θέλαμε αυτές τις εκλογές, δυστυχώς οδηγηθήκαμε ξανά στις εκλογές που πάμε τώρα και δηλώνουμε για άλλη μια φορά ότι θα εξαντλήσουμε όλα μα όλα τα δυνατά περιθώρια έτσι ώστε μετά από την Κυριακή των επόμενων εκλογών να καταφέρει η χώρα μας επιτέλους να συγκροτήσει μια κυβέρνηση υπεύθυνη, μια κυβέρνηση που θα καταφέρει να οδηγήσει τη χώρα στην πορεία την ευρωπαϊκή που φαίνεται ότι επιθυμεί όλος ο λαός, που φαίνεται ότι επιθυμεί η συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Ό,τι δηλαδή κάναμε την προηγούμενη φορά, το ίδιο θα κάνουμε και τώρα και μπορώ να πω ότι τώρα θα το κάνουμε με ακόμα πιο ισχυρή βούληση, δεδομένου ότι έχουμε πάρει όλα τα μηνύματα, ξέρουμε πολύ καλά που βρισκόμαστε, ξέρουμε πολύ καλά που θέλουμε να πάμε, αλλά παραλλήλως ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι δεν μπορεί να υπάρξει κυβέρνηση την επομένη των εκλογών
στην οποία το ΠΑΣΟΚ δεν θα έχει τον δικό του λόγο. Το ΠΑΣΟΚ δεν θα έχει την δυνατότητα να καθορίσει την ευρωπαϊκή πορεία, δεδομένου ότι εμείς θεωρούμε ότι το ΠΑΣΟΚ αποτελεί τον σημαντικότερο εγγυητή προκειμένου η όποια κυβέρνηση σχηματιστεί, χωρίς να συμμετέχουμε εμείς, να καταφέρει να διαπραγματευτεί, να επαναδιαπραγματευτεί αυτά που λίγο πολύ όλοι οι κομματικοί φορείς ψελίζουν, είτε με καθαρό είτε με μπερδεμένο τρόπο, αλλά που σε κάθε περίπτωση δείχνουν ότι θέλουν να εκφράσουν τη θέληση του ελληνικού λαού. Γιατί ο ελληνικός λαός είπε καθαρά, εμείς θέλουμε να κάνετε μια κυβέρνηση, εμείς θέλουμε να ακολουθήσουμε την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας αυτή που είχε μέχρι σήμερα, εμείς θέλουμε να παραμείνουμε στο ευρώ, δεν θέλουμε να πάμε στην Ευρώπη. Εδώ λοιπόν τώρα, στις εκλογές που έρχονται, έχουμε ένα πολύ μεγάλο δίλημα που δεν είναι πια το δίλημα ευρωπαϊκή πορεία της χώρας ή μη ευρωπαϊκή πορεία, καθότι κανένας πια δεν διανοείται να τοποθετηθεί βλέποντας το αποτέλεσμα των εκλογών, αλλά και παρακολουθώντας τις δημοσκοπήσεις, όπου η συντριπτική πλειοψηφία του λαού είναι υπέρ της ευρωπαϊκής πορείας της χώρας. Εδώ πια το δίλημα που τίθεται, παρά το ότι ο λαός ξανά εκφράζεται, είναι αν θα έχουμε μια κυβέρνηση η οποία με υπεύθυνο τρόπο θα επαναδιαπραγματευτεί μια σειρά από ζητήματα που τώρα πια μπορούμε να θέσουμε ως σημεία επαναδιαπραγμάτευσης, ή αν θα έχουμε μια κυβέρνηση η οποία θα καταγγείλει το μνημόνιο και θα δημιουργήσει όλες εκείνες τις συνθήκες που με μαθηματική ακρίβεια θα μας οδηγήσουν στη δραχμή, θα μας οδηγήσουν ενδεχομένως και στην πτώχευση, θα μας οδηγήσουν εκεί που επιθυμούν τα κοράκια που έχουν βγάλει τα λεφτά τους εκτός Ελλάδας και περιμένουν πότε θα μπατηρίσουμε προκειμένου να πέσουν και να αγοράσουν την Ελλάδα πυρ παρά στο τσάπα. Αυτό λοιπόν είναι το δίλημα που αντιμετωπίζουμε και εμείς καλούμε το λαό, εγώ προσωπικώς θέλω να καλέσω όλες τις συμπατριώτισσες και όλους τους συμπατριώτες μας, με αποφασιστικότητα, με κατηγορηματική πια βούληση, χωρίς πια θυμούς, χωρίς αγανακτήσεις που εκφράστηκαν, που τοποθετήθηκε ο καθένας, που λίγο πολύ δώσαν αυτό το συγκεκριμένο αποτέλεσμα που είχαν, αυτή τη φορά πια με έναν τρόπο ξεκάθαρο, ο λαός να πει εγώ ψηφίζω τις δυνάμεις εκείνες που θα οδηγήσουν τη χώρα όχι μόνο στην ευρωπαϊκή της πορεία, αλλά και στην πορεία που θα διασφαλίσει την παραμονή της στο ευρώ, στην πορεία που θα διασφαλίσει ότι θα έχουμε μια ομαλή επαναδιαπραγμάτευση, στην πορεία που θα διασφαλίσει ότι δεν θα έχουμε καταστάσεις κινδύνων, καταστάσεις επικίνδυνες, καταστάσεις που δεν ξέρουμε πραγματικά που θα οδηγήσουν, για να μην πω καταστάσεις όπως αυτή η φοβερή πρόταση που διατυπώθηκε κάποια στιγμή, η έκφραση που διατυπώθηκε κάποια στιγμή από στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, ότι θα το ρισκάρουμε και αυτό ακόμα και αν είναι να μπούμε σε ζητήματα που σχετίζονται με την εθνική μας ακεραιότητα και με την υπεράσπιση της πατρίδας μας. Εμείς λοιπόν λέμε ξεκάθαρα ότι καλούμε τον κόσμο σε αυτή την πορεία και με πολύ καθαρό τρόπο, πρώτοι εμείς, θέλω να το τονίσω αυτό, το είχαμε κάνει και στις προηγούμενες εκλογές, αλλά το εξειδικεύσαμε περισσότερο αυτή τη φορά, πρώτοι το τονίζω, γιατί ο κύριος Σαμαράς βγήκε μόλις χθες και θυμήθηκε 17 σημεία τα οποία πρέπει να περιλαμβάνει το πρόγραμμα για επαναδιαπραγμάτευση, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα θυμήθηκε ότι πρέπει να εξειδικεύσει κάποια πράγματα για να καταλάβει ο λαός τι ακριβώς πρεσβεύει. Εμείς με πολύ καθαρό τρόπο, αφού θέσαμε το ζήτημα και το θέσαμε ήδη στους Ευρωπαίους, γιατί ο πρόεδρος μας, ο κύριος Βενιζέλος, ταξίδεψε στο εξωτερικό, συναντήθηκε με τον κύριο Ολάν, συναντήθηκε με άλλους ηγέτες, συναντήθηκε περίπου με το σύνολο της ηγεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έθεσε τα σημεία εκείνα που εμείς θεωρούμε ως όρους που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη στη συζήτηση που θα ακολουθήσει όταν μετά τις εκλογές που έρχονται θα συγκροτήσουμε μια κυβέρνηση. Τα σημεία λοιπόν αυτά
είναι, θα τα πω πολύ συνοπτικά, το πρώτο σημείο σχετίζεται με τις περικοπές, το είχαμε διατυπώσει και προεκλογικά αυτό, καμία περικοπή σε μισθούς και συντάξεις, δεν αντέχουμε άλλο, δεν μπορεί να γίνει πια καμία μείωση, καμία οριζόντια περικοπή σε μισθούς, αυτά τα ξεκαθαρίσαμε και στους Ευρωπαίους ηγέτες μας και πιστεύουμε ότι έχουμε αρχίσει να συναντάμε ευήκοο νους, επειδή τονίζω ξανά ότι η Ευρώπη αλλάζει, αλλά θα επανέλθω σε αυτό. Το δεύτερο σημείο είναι ότι εμείς θέλουμε οι εργασιακές σχέσεις που θα έχει η Ελλάδα, οι εργοδότες με τους εργαζόμενους, να είναι οι ίδιες εργασιακές σχέσεις που έχουν και οι άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Εμείς δεν θέλουμε ο Έλληνας πολίτης, ο Έλληνας εργαζόμενος να βρίσκεται σε δυσμενέστερη θέση από τον Γάλλο εργαζόμενο, από τον Ιταλό εργαζόμενο, από τον Γερμανό εργαζόμενο, σε ό,τι σχετίζεται με τον τρόπο που διαμορφώνει την εργασιακή του σχέση. Και εκεί θέλουμε να αναζητήσουμε τα βήματα εκείνα που θα οδηγήσουν την εργοδοσία με τους εργαζόμενους ώστε να καταλήξουν σε μία θέση που θα ανταποκρίνεται στο ευρωπαϊκό κεκτημένο του εργασιακού χώρου, αν μπορώ να το πω έτσι. Το τρίτο σημείο, που για μας είναι όρος και τον έχουμε διασφαλίσει, θέλω να το τονίσω αυτό, εμείς τον διασφαλίσαμε γιατί χωρίς το δεύτερο μνημόνιο δεν θα είχαμε αυτά τα χρήματα, είναι τα 50 δισεκατομμύρια που πρέπει να πέσουν άμεσα στην αγορά μόλις έχουμε κυβέρνηση, 50 δισεκατομμύρια που θα δώσουν τη δυνατότητα να γίνουν οι καινούργιες επενδύσεις, που θα δώσουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν πολλές επιχειρήσεις κεφάλαιο κίνησης, που θα δώσουν τη δυνατότητα να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας, που θα δώσουν τη δυνατότητα κατά κάποιο τρόπο να αναπνεύσει ο κόσμος που αυτή τη στιγμή στην κυριολεξία βαριανασένει και δεν ξέρουμε πόσο εύκολα μπορεί να πορευτεί. Αυτό λοιπόν είναι το τρίτο σημείο που τονίζω ξανά ότι διασφαλίστηκε από εμάς όταν υπογράφηκε η δεύτερη δανειακή σύμβαση. Το τέταρτο σημείο που επίσης έθεσε ο Πρόεδρός μας και το δημοσιοποιήσαμε σχετίζεται με τα μεγάλα έργα που πιστεύουμε ότι θα πρέπει να απεγκλωβιστούν από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, θα πρέπει να απεγκλωβιστούν από όλους τους μηχανισμούς που αυτή τη στιγμή τα κρατάνε. Έργα μεγάλα που πλησιάζουν τα 60, είναι 55 δισεκατομμύρια ευρώ, έργα που θα δώσουν πολλές θέσεις εργασίας, έργα που θα δημιουργήσουν υποδομές που χρειάζεται η πατρίδα μας, έργα που είναι όροι εκ των όν που κάνεφε, έτσι ώστε να συνεχίσουμε μια στοιχειώδη αναπτυξιακή πορεία για την πατρίδα μας. Το πέμπτο σημείο έχει να κάνει με το ότι θα πρέπει πια η Ευρωπαϊκή Ένωση να αποφασίσει με τα νέα δεδομένα που υπάρχουν, με τις συνθήκες που δημιουργούνται και στις άλλες χώρες, να προκαλέσει με τους όποιους μηχανισμούς στήριξης υιοθετεί, να προκαλέσει πια και κάποιες αναπτυξιακές πρωτοβουλίες και προσπάθειες. Θα πρέπει δηλαδή να δοθούν κάποια κίνητρα, κάποια όθηση, έτσι ώστε να υπάρχει ανάπτυξη. Γιατί ό,τι και να κάνουμε, αυτό το λέγαμε, δυστυχώς δεν ήμασταν σε θέση εύκολα να το αντιμετωπίσουμε. Χωρίς ανάπτυξη δεν πρόκειται να κάνουμε οτιδήποτε. Δηλαδή και να καταφέρουμε να ισοσκελίσουμε και να καταφέρουμε να μαζέψουμε και άλλους φόρους και να καταφέρουμε να καταπολεμήσουμε τη φοροδιαφυγή. Αν δεν υπάρξει ανάπτυξη, δεν πρόκειται η χώρα μας να γίνει ανταγωνιστική, δεν πρόκειται να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας, δεν πρόκειται να μπορέσουμε να σταθούμε και να προχωρήσουμε διαφορετικά. Το έκτο σημείο είναι το κοινωνικό ταμείο, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, όπου εμείς έχουμε ζητήσει να επιταχυνθούν οι διαδικασίες, γιατί δημιουργεί χιλιάδες, δίνει δηλαδή τη δυνατότητα σε χιλιάδες νέους ανθρώπους να καταρτιστούν, να προχωρήσουν την νεανική επιχειρηματικότητα, πράγματα που προχωράνε στην υπόλοιπη Ευρώπη και που κάποια στιγμή θα πρέπει να προχωρήσουν και σε εμάς και που δυστυχώς έχουν καθυστερήσει πάρα πολλές φορές και με δικές μας ευθύνες. Αυτά όλα που προείπα συμπεριλαμβάνονται και οι διαδικασίες επίσπευσης της απορρόφησης των κονδυλίων για το ΕΣΠΑ. Πολλά χρήματα, πάρα πολλά χρήματα που δυστυχώς δεν καταφέραμε για πάρα πολλούς λόγους να απορροφήσουμε όταν έπρεπε. Θέλω να κάνω μια μικρή παρένθεση για να εξηγήσω ή αν θέλετε να προλάβω το ερώτημα. Καλά, όλα αυτά που μας είπατε τώρα τα έξι σημεία, εσείς δεν ήσασταν αυτοί που διαπραγματευόσασταν με τους Ευρωπαίους, εσείς δεν ήσασταν αυτοί που συζητούσατε το δεύτερο μνημόνιο, που βλέπατε την Τρόικα, που βλέπατε τον ένα, που βλέπατε τον άλλο, ναι. Η απάντηση, όσο και αν φαίνεται δύσκολη, σας βεβαιώνω ότι είναι πάρα πολύ απλή.